Φίλοι μου, γεια σας. Και μετά από πολύ καιρό αποφασίσαμε να κάνουμε μια ποδηλασία. Είμαστε στο χωριό Αρολίθη, γύρω στα 530 μέτρα υψόμετρο. Και η διαδρομή μας θα είναι να ανεβούμε από αυτό το δρόμο, μέσα από μονοπάτι, να προσεγγίσουμε το βουνό Κρυονερίτη, να ανέβουμε πάνω και από εκεί κατάβαση για Ροδάκινο. Από τα 1100 μέτρα κατάβαση στο Ροδάκινο. Η ώρα είναι 12, 5 Μαΐου, πολύ πράσινη φύση, πολύ ωραίο χωριό. Λοιπόν, δεν μένει να ξεκινήσουμε. Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, σήμερα. Ψόμετρο μόνο 600 μέτρα. Αυτό εκεί πρέπει να είναι το χωριό Ρουμπάδο. Και εκεί από πίσω τα μυριωδιά θα είναι. Πολύ κακή δρόμη. Ένα ωραίο πλάνο στα 700 μέτρα. Μπροστά μας έχουμε αφήσει πολύ πίσω το χωριό Αρολίθη. Φαίνεται και η θάλασσα, φαίνεται και ο Βρύσινας. Και τα λευκά όρη φαίνονται τώρα στο βάθος χιονισμένα. Γιατί μέχρι εδώ ήταν σχεδόν κουβάλι. Πολύ ήπια, πολύ βράδια. Φτάσαμε στο κακό σημείο της διάδρομης, στο απόλυτο κουβάλιμα. Εδώ αυτό το μονοπάτι είναι το θρυλικό μονοπάτι που πέρασαν οι Ultra Heroes. Ultra Creta Heroes. Τα 156 χιλιόμετρα τότε. Ποδηλασία χωρίς κουβάλιμα δεν είναι ποδηλασία, παλικάρια. Και σε υψόμετρο 900 μέτρα έχουμε αφήσει πολύ πίσω το μονοπάτι. Είναι καθαρό το πεδίο εδώ για να δείτε μπροστά μας το Κρυονερίτη στα 1300 μέτρα. Και ο δρόμος είναι εκεί απέναντι. Ελπίζω να τον προσεγγίσουμε γρήγορα. Φύγαμε.
τέλος. Και μετά από πολύ κουβάλιμα σε ένα μεγάλο μονοπάτι, λίγο πιο πάνω από τα Ρολίθη, επιτέλους φτάσαμε στον πεζόδρομο. Και τώρα καθί για κλειονερίτη και μισά κατάλαβα παιδάκι μου. Ακριβώς εδώ από πάνω μας είναι ο Κρυονερίτης. Θα κάνουμε μια φορά και δεν νομίζω να προλάβω. Και εδώ κλείνα μέτρα μας απομένουν για την κορφή του Κρυονερίτη. Έχει καταπληκτική θέα, παιδιά. Έχω να ανέβω πάρα πολλά χρόνια εδώ πάνω. Εδώ κορφή Κρυονερίτη στα 1300 μέτρα. Πιο κάτω. Βλέπουμε λίκρα, τριόπετρα, Άγιο Παύλο, πλακιά, Ψιλωρίτης απέναντι, απίστευτες εικόνες. Και εδώ είμαστε στην κορφή. Κορφή Κρυονερίτη, 3 παρά,